εκφράσαμε την αντίθεσή μας στα επιχειρήματα της κυβέρνησης για το κατεπήγον και ιδιαίτερα για το χρόνο που προβλέπει ο κανονισμός για το κατεπήγον. Ο κάθε αγορητής για να αναπτύξει τις θέσεις του για τα 16 υπουργεία, απέναντι τόσο καθένα, θέλει 16 λεπτά. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πούμε τίποτα, δηλαδή. Τι θέλετε, να περάσετε έτσι? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή ποια είναι αυτή η διαδικασία. Πέρα από τα 66 άρθρα, θέλετε να πάρουμε θέση για αυτά, ναι ή όχι? Ή θέλετε να τα περάσετε έτσι και αυτά? Άρα λοιπόν έχετε μεγάλες ευθύνες. Και βέβαια η κυβέρνηση που προσπαθεί έτσι με αυτές τις διαδικασίες να περάσει όλα αυτά που θέλει. Με αφορμή λοιπόν τον τίτλο του νομοσχεδίου, επιτρέψτε μας να τοποθετηθούμε για το μεγάλο πρόβλημα της υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργατικές εργατικές οικογένειες. Η κατάσταση, κύριε Υπουργέ, έχει φτάσει στο μη παρέκει, που λέει ο λαός μας, ο οποίος αντιμετωπίζει τις υποβαθμισμένες και πανάκριβες υπηρεσίες υγείας ως αποτέλεσμα των ανθυγιεινών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, ξανά τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές τις μέρες ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προσφέρει υπηρεσίες στην κυβέρνηση και την επιλογή της να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οργανώνει εκδήλωση στο Ζάπιο, επιχειρώντας για λογαριασμό της κυβέρνησης και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων να αντίσει με επιστημονικό μανδύα τις αντιδραστικές αλλαγές και να εξοραίσει τις συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κανείς δεν μπορεί να ανεχτεί την υποταγή της επιστημονικής άσκησης της ιατρικής στην υπηρεσία του κερδούς των περικοπών για την υγεία του λαού. Καμιά ανοχή δεν πρέπει να δείξουν οι εργαζόμενοι, γιατί ως ασθενείς θα αναγκάζονται να δίνουν νόμιμα και νομοποιημένα φακελάκια, άλλοτε στις χειροσκοπικές, άλλοτε στις μη χειροσκοπικές, δημόσια νοσοκομεία, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις υγείας να ακριβοπληρώνουν, αν και εφόσον έχουν, για υπηρεσίες που δικαιούνται και που θα μπορούσαν και έπρεπε να απολαμβάνουν δωρεάν και σε υψηλό επίπεδο από ένα αποκλειστικά δημόσιο κρατικό σύστημα υγείας. Οι προτάσεις της υγείας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είναι αντίθετες με τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας των νοσοκομειακών γιατρών αλλά και των ασθενών. Την Τετάρτη, 11 Δεκέμβρη, οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν στάσεις εργασίας 9 με 3 και κινητοποίηση τις 10 το πρωί στην έγκλη του Ζαπίου. Το ΚΚΕ στηρίζει τη στάση εργασίας και καλεί τους εργαζόμενους σε αλληλεγγύη να εκφραστεί η καθολική αντίθεση σε αυτή την ανθυγιεινή πολιτική και να διεκδικηθεί το αίτημα για το δικαίωμα του λαού σε υψηλού επίπεδου σύγχρονες, απολύτως δωρεάν υπηρεσίες υγείας με κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και νοσηλευτικού προσωπικού με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και ανθρώπινα ωράρια. Όπως επίσης να διεκδικηθεί να ανακριθεί άμεσα η απάνθρωπη απόφαση της κυβέρνησης που καταργεί τη χορήγηση ΑΜΚΑ και αποκλείει από την αναγκαία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πρόσφυγες και μετανάστες. Στο άρθρο 5 ρυθμίζει τη μηνιαία αποζημίωση των οικογενειακών γιατρών. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε αυτή την ρύθμιση, γιατί η κυβέρνηση για την αποζημίωσή τους εισάγει το κριτήριο της παραγωγικότητας και τη σύνδεσή της με την αποζημίωση των γιατρών και κυρίως αυτών που προσλαμβάνονται ως μισθωτοί στη στόμη. Πρόκειται για ρύθμιση που προετοιμάζει τη ενίσχυση του μέτρου στις δημόσιες μονάδες υγείας. Εκτός αυτού, με βάση το ανώτερο αριθμό πληθυσμού που καθορίζεται από τον νόμο, παραδείγματος χάρη 1.500 παιδιά με ένα παιδίατρο, είναι βέβαια ότι αυτό αντιστοιχεί πρακτικά σε ένα ελάχιστο μέρος παροχών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν τη συστηματική φροντίδα της πρόληψης, που είναι και η βασική αποστολή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Για το άρθρο 6 που αφορά την παράταση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ορισμένου χρόνου στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης εργοδοπών μέχρι τις 1/3 του 20. Η θέση του ΚΚΕ που θέλουμε να την επαναλάβουμε είναι η μονιμοποίηση των εργαζομένων και η ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας. Βεβαίως θα συμφωνήσουμε, γιατί έχει να κάνει με την αδιάλειπτη λειτουργία αυτών των κέντρων και βεβαίως παρατείνει τη δουλειά των εργαζομένων. Στο άρθρο 8 ψηφίζουμε κατά. Ένας τέτοιος οργανισμός όπως ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, που έχει ευθύνη για τη δημόσια υγεία, πρέπει να είναι επαρκώς στελεχωμένος με μόνιμο προσωπικό για να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες και τις έκτακτες ανάγκες, όπως αναφέρεται στο άρθρο. Το άρθρο 13
Ψηφίζουμε ναι για την παράταση για μικρό χρονικό διάστημα των εργαζομένων στη σύντηση, φύλαξη, καθαριότητα, εστίαση. Ωστόσο, δίνει δυνατότητα παράτασης για 6 μήνες, αλλά σημειώνουμε ότι αυτό δεν είναι σίγουρο ότι το ΑΣΕΠ μετά θα απευθύνεται στους ίδιους εργαζόμενους. Οι νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζουν τους υπάρχοντες εργαζόμενους. Και εδώ βέβαια η θέση του ΚΚΕ είναι η μονιμοποίηση των υπαρχόντων εργαζομένων και η κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής και προσωρινής εργασίας. Με αφορμή τις διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θέλουμε να καταδικάσουμε την καταστολή, την ομή, προκλητική βία και τρομοκρατία που ασκείται όλη αυτή την περίοδο. Επιδιώκει η κυβέρνηση να σπείρει το φόβο, την τρομοκρατία, να μην σηκώνεται καμιά φωνή αντίστασης, να μην οργανώνεται κανένας αγώνας για να περάσει η εντλαϊκή πολιτική παντού. Θέλουν να τρομοκρατήσουν ιδιαίτερα την νεολαία για να μάθει να αποδέχεται τα πάντα χωρίς ίχνος φωνής, αντίστασης και διεκδίκησης. Το εργατικό κίνημα ήρθε αντιμέτωπο σε όλη την ιστορία με την οργανωμένη βία του αστικού κράτους που εκδηλώθηκε με την καταστολή αγώνων με φυλακίσεις αγωνιστών, με εξορίες αλλά ακόμα και με εκτελέσεις. Λέμε ξανά, μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει ρύθμιση περιορισμού και απαγόρευσης των διαδηλώσεων. Το εργατικό και λαϊκό κίνημα θα απαντήσει μαχητικά και δυναμικά. Στα άρθρα 15 και 16 ψηφίζουμε παρόν το διατάξεων του προστασίας του πολίτη, γιατί η κυβέρνηση κάνει ακόμα ένα βήμα περαιτέρω στρατιωτικοποίησης της πολιτικής προστασίας με μεγαλύτερη εμπλοκή ενστόλων από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Επιχειρεί να βολέψει ανθρώπους, προσκύμενους βέβαια στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως από στράτους που νιώθουν αδικημένοι όσον αφορά την εξέλιξή τους από την ενέργεια. Αγνοεί προκλητικά χιλιάδες νέους σε ενέργεια επιστήμονες αλλά και βαθμοφόρους όλων των σωμάτων που διαθέτουν πλήστα προσόντα και μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές προκειμένου να ικανοποιήσει έναν αριθμό έστρων οπαδών της δοκιμασμένων στην εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών. Γίνεται ακόμα πιο εξάθαρμο αφού τους εξαιρεί από τους γενικούς κανόνες για τη δεύτερη πηγή εισοδήματος και αφήνει αναλύοντο το ποσό των συντάξεων αποδοχών τους. Η προτινόμενη ρύθμιση του άρθρου 17. Ψηφίζουμε κατά για την πρόληψη συνοριακών φυλάκων. Δεν έχει σκοπό την καλύτερη διαχείριση του προσφυγικού στα νησιά, που όντως αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο βάρος του προβλήματος, αλλά αποκλειστικά την κατασταλτική αντιμετώπιση του ζητήματος. Θα έχουν αρμοδιότητα την αποτροπή της εισόδου των προσφύγων και μεταναστών, των κατατρεγμένων, και όχι την εφαρμογή του ανθρωπιστικού δικαίου, όπως προκύπτει από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας. Θα είναι οι ανθρωποφύλακες το κέντρο κλειστού τύπου, ουσιαστικά των φυλακών που δημιουργεί η κυβέρνηση για όσους δεν πνίγονται στο Αιγαίο και φτάνουν στις ακτές των νησιών μας, και όχι ο μηχανισμός καταγραφής και διαχείρισης προσφύγων και μεταναστών. Οι δικαιολογίες που προβάλλονται για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση στα νησιά δεν εξυπηρετούνται με τις προσλήψεις συνοριοφυλάκων, δηλαδή προσωπικού με αρμοδιότητες καταστολής. Η αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού απαιτεί την ύπαρξη δομών που θα παρέχουν τη δυνατότητα ταυτοποίησης και επιτάχυνσης διαδικασιών και όχι τη δημιουργία χωρών κράτησης. Στο άρθρο 18 ψηφίζουμε ναι, που ενώ παρατείνουν για ακόμη βέβαια ένα χρόνο τον πίνακα επιλαχών των πενταετών που προέρχονται από τους εποχικούς, όμως παρατείνεται η ομοιρία τους ταυτόχρονα και χωρίς να διαφαίνεται ουσιαστικά πρόπτικη για τη μονιμοποίησή τους. Ψηφίζουμε στα άρθρα 20 και 21 στις ρυθμίσεις Υπουργείου Εξωτερικών. Ψηφίζουμε κατά. Φαίνεται εδώ η υποκρισία της κυβέρνησης και το brain drain, αφού παρατείνει το χρόνο απασχόλησης και πέναντι της 15ετίας και καταργεί 62 θέσεις εργασίας ΠΕ και ΤΑΦΕ που έχουν προκηρυχθεί από τον ΑΣΕΠ για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, με την αιτιολογία ότι αυτή άλλαξε χαρακτήρα και θα είναι επιτελική. Για τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, στο άρθρο 22 ψηφίζουμε κατά, γιατί συστήνεται θέση μετακλητού προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας που επιλέγεται και τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού, όπως βέβαια και μετακλητή με ειδικές προβλέψεις επιδομάτων. Στο άρθρο 23 ψηφίζουμε κατά. Με τη ρύθμιση αυτή, σε συμμόρφωση και με σχετική ευρωενωσιακή νομοθεσία, επιβάλλεται στα δελτία αστυνομικής ταυτότητας η ενσωμάτωση ηλεκτρονικού μέσου αποθήκευσης, του γνωστού τσιπ,
στο οποίο θα εισάγονται βιομετρικά δεδομένα του κατόχου, ψηφιακή φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώματα, ηλεκτρονική απογραφή, ενώ επιπλέον τα στοιχεία του κατόχου θα είναι μηχανικά αναγνώσιμα. Η ρύθμιση αυτή προωθείται στο όνομα της εξασφάλισης της γνησιότητας των ταυτοτήτων και της ταυτοπροσωπίας και κάθε νοήμων άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι προφανώς το πρόσχημα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα νέο, ιδιαίτερα σοβαρό και επικίνδυνο βήμα στην συστηματοποίηση και γενίκευση του φακελώματος των πολιτών με στόχο τον έλεγχο και τη χειραγώγηση της ζωής και της εργασίας τους. Με τον τρόπο αυτό, κρατικές υπηρεσίες και όχι μόνο, εχώριες και ευρωνησιακές, θα μπορούν να συγκεντρώνουν, να αποθηκεύουν, να συνδυάζουν, να μεταβιβάζουν και να αξιοποιούν με ταχύτητα πολλαπλάσιες πληροφορίες για τις μετακινήσεις, τις συναλλαγές του καθένα μας. Πάω παρακάτω, είναι ορισμένα άρθρα τα οποία δεν προλάβαμε να τα επεξεργαστούμε. Για το Υπουργείο Εργασίας, στο άρθρο 35 ψηφίζουμε ναι, συμφωνούμε με την παράταση των συμβάσεων μέχρι 36 του 20, να εξασφαλιστεί το αδιάλειμμα της λειτουργίας των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας. Θέση μας όμως, και εδώ που την επαναλαμβάνουμε, είναι η μονιμοποίηση των υπαρχόντων εργαζομένων και να γίνουν όσες προσλήψεις είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία των κέντρων. Το άρθρο 36 προβλέπεται παρά για το νέο οργανόγραμμα του ΑΕΔ κατά 3 επιπλέον μήνες για να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση και η αναμόρφωση. Η αναθεώρηση και η αναμόρφωση είναι διαχρονική. Είναι επιλογή των εργοδοτών. Υλοποιείται από τις κυβερνήσεις για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους για ευέλικτο και φτηνό εργατικό δυναμικό, αλλάζοντας το σκοπό της ίδρυσής του. Από τους χιλιάδες ανέργους, επιδοτείται μόλις το 10% με γλύσκρο επίδομα και μικρή διάρκεια. Απ' την άλλη, βέβαια, έχουμε πακτόλο δισευρώ στους εργοδότες με το επιχείρημα της δημιουργίας νέων θέσεων που στην πράξη ανακυκλώνεται η ανεργία. Δεν αποτυπώνει τις ανάγκες λειτουργίας του ΑΕΔ. Πουθενά δεν υπάρχει δομή ή γενική διεύθυνση για να εκπονήσει πρόγραμμα στέγασης, αφού είναι καθολικός διάδοχος ο ΑΕΔ του ΟΕΚ και έχει πάνω από 1,5 δις ευρώ αποθεματικά. Έχει μάλιστα εξαγγελθεί η κατάργηση της φοράς ΟΕΚ και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας από τον Ιούλιο του 2020. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στην Πάτρα υπάρχουν καταγγελίες ότι τα σπίτια της εργατικής κατοικίας είναι με αμίαντο και ενώ υπάρχει εδώ 1,5 δις να μπορεί να βοηθηθεί εκεί να αλλάξει η κατάσταση και να μην πεθαίνουν από καρκίνο ο κόσμος, και όμως εδώ αδιαφορούν από το Υπουργείο Εργασίας. Με το άρθρο 30, να πάμε παρακάτω. Τα άρθρα 42, 43, 44 του Υπουργείου Εσωτερικών. Ψηφίζουμε κατά. Θέτει περιορισμούς στη δυνατότητα μετάταξη των υπαλλήλων σε άλλο φορέα, αφού αυξάνει σε 65% από 50% που ίσχυε το ποσοστό κάλυψης θέσεων του κλάδου του φορέα προέλευση των υπαλλήλων, δυσκολεύει τις μετατάξεις των υπαλλήλων των Δήμων, αφού απαιτεί τη γνώμη του Δημάρχου και μπλοκάρει τις μετατάξεις συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων, όπως τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών δόμησης κτλ. Απαιτεί βέβαια, όπως είπαμε, τη σύμφωνη γνώμη. Ρύθμιση που υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 θα μπορεί ένας φορέας να μπλοκάρει την αποχώρηση ενός υπαλλήλου του, αφού εάν δεν θέλει να τον αφήσει να φύγει, δεν θα βεβαιώνει και την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων. Εντάσσει τις μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία, στο σύστημα της κινητικότητας, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο περιορισμούς στην εξέλιξη των υπαλλήλων στο φορέα που υπηρετούν. Επαναφέρει δηλαδή την αρχική απαράδεκτη διάταξη του νόμου 4440 του 2016 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που τότε είχε καταφέρει το κίνημα να την ακυρώσει στην πράξη. Διατηρεί τις απαράδεκτες προϋποθέσεις του άρθρου 24 του νόμου 4590 για τις μετατάξεις του ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων. Το άρθρο 48 δίνει το δικαίωμα στις οικογένειες παιδιών που έχουν σωματική, ψυχική, πνευματική αναπηρία να φροντίζουν με δική τους ευθύνη, επιλογή, χρηματοδότηση, να εξασφαλίζουν βοηθό, συνοδό του παιδιού για να εγγράφεται στους δημοτικούς, παιδικούς, βρεφικούς και νηπιογραφικούς σταθμούς. Πρόκειται για προκλητική ρύθμιση. Ενώ το κράτος πρέπει να εξασφαλίζει τις ανάγκες αυτών των παιδιών, να προσλαμβάνει συνοδό προσωπικό, έρχεται με τη ρύθμιση αυτή και απαλλάσσει το κράτος, μεταφέροντας στις οικογένειες
οικογένειες στην επιβάρυνση, οι οποίες επιφορτίζονται επιπλέον μια δαπάνη μαζί με πολλές άλλες για να αντιμετωπίσουν τις πρόσθετες ανάγκες των παιδιών τους. Το δικαίωμα, όπως το χαρακτηρίζεται, ονομάζεται η μεταφορά της ευθύνης στις οικογένειες που θα μπορούν να το ασκήσουν αυτοί που έχουν υψηλό εισόδημα. Η πλειοψηφία ούτε αυτή την ανάγκη θα μπορούν να ικανοποιήσουν αφού απλά δεν έχουν να πληρώσουν. Διαφωνούμε βέβαια με το άρθρο 50 για το μάτι ξανά. Θεωρούμε ότι μεταφέρεται η ευθύνη σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Ψηφίζουμε παρόν στην αγροτική ανάπτυξη. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε λίγο. Λοιπόν, και το άρθρο 54 του Υπουργείου Οικονομικών ψηφίζουμε κατά. Παρέχει διευκόλυνση εκκρεμής υποθέσεις για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε γυαλού, παραλίας, συνεχόμενη παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα για την εκτέλεση έργων. Γη και ύδρο στο κεφάλαιο. Όσες εκκρεμής υποθέσεις είναι, πάρτε, κόσμε. Το άρθρο 35 αφορά τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου στην ΕΑΒ. Ψηφίζουμε παρόν, γιατί εμείς λέμε να είναι μόνιμες. Εδώ το μοντέλο της ΔΕΗ φαίνεται εφαρμόζεται και εδώ. Εξάλλου αυτό είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Για τάξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ψηφίζουμε όχι στο άρθρο 56, γιατί με όλες τις ρυθμίσεις διευκολύνει τους επιχειρηματικούς ομίλους να πραγματοποιούν διοικητικές ενέργειες ακόμη και εκτός του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων, όπως το λέει, και για το κεφάλαιο ξεπερνάτε κάθε εμπόδιο που μπορεί να υπάρξει. Για το άρθρο 57, για τη χροπή, το ακίνητο της χροπή που ήταν για την κατασκευή δικαστικού μεγάλου του Πειραιά, παραχωρείται μέσω του ΕΕΦ του Υπουργείου Ανάπτυξης για δημιουργία πάρκου και ενετομία στον χώρο του φαρμάκου. Το ζήτημα που προκύπτει είναι δύο. Το πρώτο, κύριε Υπουργέ, είναι ότι ναι, μεν το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν είναι πρόσφορο για την ανέργεια στο δικαστηρίο του Πειραιά, ωστόσο παραμένει αναγκαία και επίγουσα η μεταστέγασή του από το σημερινό ακατάλληλο και επικίνδυνο κτίριο που στεγάζονται σε άλλο, και τέτοιο βέβαια έχει υποδειχτεί από όλου του φορεί τη δικαιοσύνη στον Πειραιά, το ωράλιο κέντρο του Πειραιά που έχει προταθεί να παραχωρηθεί. Το δεύτερο, για το πιο σημαντικό, είναι η χρήση του συγκεκριμένου οικοπέδου που σχεδιάζεται να μετατραπεί και αυτό σε χώρο επιχειρηματικών συμφερόντων και αντί να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων της περιοχής ως χώρος πρασίνου πολιτισμού και αναψυχής. Τελειώνω. Τελειώνω αμέσως. Τελειώνω. Λοιπόν. Ψηφίζουμε κατά τέλος. Στις διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που προβλέπει την ίσπραξη προστίμων των αφαιρέτων, την καθιερώνει ηλεκτρική αποζημίωση στους περιοριστές περιβάλλοντος και βέβαια τη δημιουργία υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιφυλασσόμαστε επί της αρχής και επί των άρθρων για αύριο και την Ολομέλεια.